Γεια σας από το entertainmentnews.gr. Έχουμε κοντά μας την Τάνια Τρίπη, μια όμορφη νέα κοπέλα, η οποία στο έργο του Σέξπιρ παίζει επίσης μια όμορφη νέα κοπέλα. Τι ωραία. Και πλούσια. Άμυρτη. Αυτό είναι. Να πω για την Άρης. Λοιπόν, η Άρης είναι κολλητή φίλη με την ΕΚ, που την υποδίδει η Ευελίνα η Παπούλια. Και αυτές οι δύο γυναίκες, μέσα στην βαρεμάρα των γάμων τους, φτιάχνουν ένα παιχνίδι εκδίκησης για τον Φάριστα, ο οποίος είναι ένας τυποδιώκτης και απατεώνας, αλλά κατά τα άλλα πολύ γλυκός. Αν δεν ήταν γλυκός, πώς θα σας χωρόγια. Συγγνώμη, αλλά γλυκός αυτό. Έτσι πως διαφημίζεται η παράσταση ως το καλύτερο πάρτι της πόλης, είναι το καλύτερο πάρτι της πόλης, με μια συγκλονιστική μουσική που γράψε ο Θέμης Καραβολαδίδης και μετά και με την Γεράσιμο και τα λοιπά και με μια καταπληκτική έτσι, ας το πούμε, διασκευή, ας το πούμε, με πολλά τρεμένους συναδέλφους και με την Ευελίνα, την οποία έχουμε καιρό να βρεθούμε θεατρικά, αλλά έχουμε υπάρξει δουέτο άπειρες φορές και είμαστε φίλες από παιδιά και χαίρομαι ιδιαίτερα που το ξαναβρήκα. Έχετε ξαναπραγουδήσει μαζί? Έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές παραστάσεις μαζί. Τέλεια. Λοιπόν, η Τάνια έχει μια καταπληκτική φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Πιάνει και πολύ ψηλές νότες. Ευχαριστώ. Ναι. Και πραγματικά θεωρώ ότι και τραγουδίστρες δεν θα τραγουδούσαν τόσο καλά. Από αυτά τα λίγα βέβαια που άκουσα στην πρόβα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Εντάξει, λέμε την αλήθεια. Αλλά θέλω να μου πεις, αν και εμείς δεν ήμασταν, είχαμε γεννηθεί τη δεκαετία του 80, έτσι. Εννοείται, φοράτε πολύ στρας, φοράτε μάτες, φοράτε τα πάντα. Εγώ είχα γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και πολύ πιο πριν κιόλας. Το 83 θα γεννήθηκε, παιδιά. Ναι, ναι, γι' αυτό τα παιδιά μου είναι 28 και 22 χρονών, γιατί γεννήθηκα το 83. Να σου ζήσω, να σου ζήσω. Δεν σου φαίνεται, γιατί πραγματικά έτσι είσαι και μικροκαμωμένη, είσαι και μορφούλα, τραγουδάς, έχεις έτσι μια, πώς να το πω, παιδιά. Καλή ενέργεια στο παιδί. Μια ενέργεια καλή, μπράβο, ακριβώς. Και αυτό, ξέρεις, φαίνεται και σε εμάς κάτω, τους θεατές. Οπότε είναι όλα τα παιδιά με πολύ καλή ενέργεια και φαίνεται, είσαι μια ωραία παρέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ψάχνεις πια ειδικά, ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός, ψάχνεις καλές συνεργασίες. Κοίτα, τώρα εσείς είσαστε και πρώτα ονόματα όλοι, δηλαδή είσαστε όλοι πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Το λέω, αλλά είναι σημαντικό να έχεις μία μόνο και κοινό κώδικα επικοινωνίας και εδώ πέρα ευτυχώς όλα τα παιδιά είναι κένα και συνεννοούμαστε τέλεια. Επομένως, ισχύει το πολύ και ο Αργύρης ο Ξάφης ότι ο Ιωαννίδης διαλέγει, ας πούμε, τους κατάλληλους συνεργάτες. Ναι, ισχύει, βέβαια ισχύει. Γιατί να το αποτέλεσμα. Ορίστε, ναι, το αποτέλεσμα θα είναι, είμαι σίγουρη, πάρα πολύ καλό. Είσαστε σχεδόν στην τελική ευθεία. Σχεδόν, ναι. Όμως, εντάξει, εγώ από αυτό που είδα, είσαστε πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Τη λεπτομέρεια, έτσι που βέβαια πρέπει. Είναι κάτι το οποίο. Να έρθει ο κόσμος και να ευχαριστηθεί και να δει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχετε κάνει πολλές καινοτομίες. Ναι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ, γιατί ο κόσμος θα έρθει και θα δει μια πολύ όμορφη κομμωδία. Βασικά ένα musical που στηρίζεται στην κομμωδία του Σέξπιρ. Αλλά θα δει και κάτι καινούριο που δεν το έχει ξαναδεί. Και θα είναι πολύ όμορφο. Και ανυπομονούμε την πρεμιέρα μας, γιατί ανυπομονούμε να έρθει κόσμο. Αυτό. Θα έρθει. Είσαστε sold out τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και θέλουμε να είσαστε sold out και σε όλες τις παραστάσεις. Και ο κόσμος να έρθει, να σας δίνει κουράγιο, γιατί έμαθα ότι το Σάββατο έχετε διπλή παράσταση. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή μας. Όχι, βέβαια, είστε όλοι επαγγελματίες, το είπαμε αυτό. Μια χαρά, μια χαρά είναι η διπλή παράσταση. Ο κόσμος να έρθει. Ναι, και να είναι πάντα sold out σαν εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ. Άνια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πολύ, πολύ. Και θα τα πούμε ξανά. Να τα ξαναπούμε. Στην πρεμιέρα. Κάθε επιτυχία σε όλα μας. Βέβαια, θα πάτε σούπερ, είμαι σίγουρη. Και υγεία πάνω. Ναι, εντάξει. Γιατί αν δεν είστε υγιείς, πώς θα παίζετε κιόλας. Η υγεία πάνω απ' όλα. Συμφωνώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας από το Entertainment News Greece. Ήρθαμε σήμερα στο υπέροχο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο σπίτι μας, έτσι, γιατί αγαπάμε Πειραιά. Και ήρθαμε να δούμε την πρόβα από μια καταπληκτική θεατρική παράσταση.
Μαζί μας είναι ο Αργύρης ο Τσάφης, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής. Είμαι πρωταγωνιστής. Είμαι ένας από τους ηθοποιούς που έχουν τους πιο, λίγο πιο βασικούς ρόλους σε αυτή την παράσταση. Ένας από τους πρωταγωνιστές, να διορθώσουμε, σου αρέσει έτσι. Ωραία. Αργύρη μου, η παράσταση, νομίζω ότι βασίζεται στην αρχική παράσταση του Σέξπιρ, η Έφηβης Πειράτας του Winsor. Αυτό ήταν γλωσσοδέτης, ναι, με βοήθησε, ναι. Σε ευχαριστώ. Απίστευσε, μάλλον είναι δουλειά μας να κάνουμε να λύνουμε γλωσσοδέτης. Winsor. Winsor. Yes. Okay, thanks. Λοιπόν, για πες μας τώρα με την καινούργια διασκευή. Κοίτανε, αυτό ήταν ένα έργο το οποίο το είχε παραγγείλει η Βασίλισσα στον Σέξπιρ, γιατί της είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση ο ρόλος που παίζω, ο Falstaff, σε μια τραγωδία που γράφει ο Σέξπιρ, στον Ερίκο. Εκεί πέρα πάλι ήταν ένας πιο αστείος ρόλος μέσα στην τραγωδία, γιατί της είχε αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που υπήρχε αυτός ο ξεπεσμένος πρώην υπότης, από μινάρι μιας προηγούμενης λίγο, ας πούμε, κοινωνικής τάξης που είχε τσαβαριστεί, ο οποίος όμως προσπαθούσε με λαμογές και όντας πάντα μέσα στο αλκοόλ και πεσμένος, να ρίξει τις γυναίκες, να βγάλει κανένα φράγκο κτλ. Στον Ερίκο πέθανε. Πέθανε στο Ερίκο. Και ζήτησε από εσύ να τον αναστήσει και να γράψει ένα καινούριο έργο για αυτό. Πράγμα το οποίο κατά παραγγελία το έκανε και ο Σέξπιρ, γιατί βεβαίως το χρηματοδοτούσε η αγαπημένη μας Βασίλισσα. Οπότε το έγραψε. Έγινε τότε. Δεν ήταν καμιά φοβερή μεγάλη επιτυχία και δραματουργικά δεν θεωρείται τις καλύτερες κομμωδίες του Σέξπιρ, αλλά την πιάσα στα μαγικά του χεράκια ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και στη συνέχεια ο Θέμης Καραμανατίδης που έγραψε τη μουσική πάνω στους στίχους και στο κείμενο του Ιδρυνάσου. Έχει γράψει πάνω από 20 τραγούδια, έτσι, για την παράσταση. Είμαστε σχεδόν musical. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υβρίδιο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υβρίδιο, θα έλεγα. Δηλαδή έχει και πολλές σκηνές τελείως θεατρικές. Έχει ξεφύγει εντελώς από το πρωτότυπο. Όχι, όχι. Έχει κρατήσει το βασικό άξονα της φάρσας, η οποία ήταν και αρκετά πρωτότυπη για την εποχή. Γιατί ήταν από τις πρώτες με ερωτικά ζευγάρια που πατούσε ένα στον άλλον, ξέρω εγώ, και στείλανε φάρσα ο ένας προς τον εραστή προς τον άλλον. Το κρατήσαμε αυτό πολύ καθαρά, όπως και μεγάλα κομμάτια του κειμένου. Όπου ήταν πολύ επιτυχημένο. Ναι, γιατί λες και το έχει διαβάσει ο κόσμος. Γιατί ξέρει, χαμπάρι. Σκονάκι, παιδιά, σκονάκι. Μα ναι, πραγματικά έτσι. Ο κόσμος δεν το ξέρει το έργο αυτό και είμαστε πολύ τυχεροί με αυτήν την άποψη. Δηλαδή θα έρθουν να δουν ένα έργο που δεν το ξέρουν, που παδεύει πολύ γερά στις ρίζες του Σέξπιρ και κατά τη γνώμη μου το έχουν αναζωπυρώσει και δυναμητήσει οι δύο αυτοί οι καλλιτέχνες, ο Γεράσιμος και ο Θέμης. Έχουν βάλει πολύ ωραία το χέρι τους όμως αυτό. Η παράσταση γενικώς είναι εξαιρετική. Και αυτό δεν πάει το πούμε εμείς. Το λέμε εμείς. Γιατί ξέρεις, είναι από αυτούς που κριτικάρει, ξέρεις αυτό που λένε. Επειδή δεν έχουμε ανέβει. Ανεβαίνουμε σε τρεις μέρες. Το έχουμε δει και λίγο προβασίλη, λίγο προβάλλον. Ξέρω. Από το λίγο που είδαμε είναι καταπληκτική η παράσταση. Αυτό είναι καλό. Θα έρθετε να το δείτε όλοι. Είδα και πόσο σκληρά δουλεύουν τα παιδιά, έτσι. Γιατί έτυχε να είμαστε στη φάση της πρόβας που κάνουν τη χορογραφία. Έχετε πολύ δουλεύουμε, τραγούδι. Ξαναδουλεύουμε τις χορογραφίες, γιατί είναι, ξέρεις, ο συνδυασμός όλων των τεχνικών αναγκών της μουσικής, να έχει ζωντανή μουσική, το πώς μπαίνει τα cue, που είναι οι εντάσεις στο κόσμο και να ακούει τα λόγια και να ευχαριστεί για τη μουσική, να είναι ένα πλήρες σωστά φτιαγμένο θέαμα. Και δεν είναι και έπαιξε, γέλασε. Αυτό να το ρυθμίσετε λέει όντως πολύ υδρότερα και θέλει δουλειά πολύ. Θέλει δουλειά λοιπόν, κοίταξε, επειδή φέτος έχω δει αρκετά musical την Παρασκευή. Θα σου πω μόλις τελειώσετε ακριβώς πού είσαι σε σχέση με τους άλλους. Okay. Κοίτα, είναι πρωτότυπη σίγουρα η δουλειά, με την έννοια ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το έργο ποτέ σε musical. Οπότε είναι πολύ καλή, πολύ καλό. Χώρες που παραπάνω, έτσι. Ναι, ναι. Μια χαρά θα πάτε, είμαι σίγουρη, γιατί δουλεύετε πολύ και το βλέπω. Είσαι αυτή πολύ εξαιρετική ηθοποιή, έτσι. Ναι, είναι ένα χάρη σαν τον άλλο, παιδιά. Με φοβερή, δεν μου κάνει εντύπωση, ότι έχετε όλοι πάρα πολύ ωραίες φωνές. Δηλαδή, πραγματικά, ήξερα το υποκριτικό σας ταλέντο. Δεν ήταν λίγο προϋπόθεση για να πάρουμε ένα δηλαδή, φαντάσου, να μην το χαρτί καθόλου. Εντάξει. Και να έλεγα, θα πάω να πρωταγωνιστήσω σε δηλαδή, musical. Ότι ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι εσείς, τέλος πάντων, είστε καλή ηθοποιοί. Σας γνωρίζει, είστε πολύ γνωστοί, έτσι. Αναγνωρίζει σε όλο το κοινό. Αλλά δεν γνωρίζουν ότι έχετε και τόσο καλή φωνή. Mm. Και πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το musical. Θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη μορφή θεάτρου, έτσι. Δεν γιατί το έλεγα. Και χορεύει. Είναι μία από τις πιο δύσκολες. Αλλά δεν είναι η πιο δύσκολη για μένα. Α, ποια είναι η πιο δύσκολη? Γιατί, ας πούμε, ενώ μπορεί να έχει κάποιες τεχνικές απαιτήσεις και ανάγκες από τους ηθοποιούς στην ώρα που κάνουν την performance, ας πούμε,
αλλά έχει άλλες ευκολίες. Ας πούμε, δομικά είναι πιο απλό. Ναι, δραματουργικά είναι πιο απλοϊκό από, ας πούμε, ένα σύγχρονο δράμα που έχει άλλου είδους δυσκολίες. Έτσι, γι' αυτό δεν μπορώ να τα βάλω ακριβώς στη ζυγαριά, γι' αυτό δεν λέω έτσι. Τεχνικά, όντως, έχει φοβερές απαιτήσεις από τους τοπίους, τεχνικά. Ο Αργύρης μπορεί να παίξει τα πάντα, έτσι, να το πούμε αυτό. Δεν μπορώ να παίξει τα πάντα, δεν θέλω και να παίξει τα πάντα. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει τα πάντα, έχω λίγο να γούστο. Εσύ αφήσει να τα κάνεις όλα. Συγγνώμη, ο οποίος πρέπει να παίζει ό,τι του πούν. Όχι μόνο ένα ρόλο. Αν το έχει επιλέξει να συνεργαστεί με κάποιον και ο ίδιος, εγώ δεν είμαστε τόσο έρμεα. Δεν είπα ότι στέρνα, είπα ότι ο καλός τοπίος όμως προσπαθεί και μπορεί να παίξει σχεδόν όλους τους ρόλους. Έτσι, το βάλε το σχεδόν. Εμένα ξέρετε, μου αρέσει να φτιάχνω τις συνθήκες. Είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Τις συνθήκες έτσι ώστε να μ' αρέσει και το δουλεύω. Να είναι και το έργο που να μ' αρέσει και οι άνθρωποι που μ' αρέσουν. Μ' αρέσει αυτό να... το ιδανικό. Ναι, μ' αρέσει να το συναυτώ και έτσι έχω πορευτεί και γι' αυτό και. Πώς πω, δεν τρελαίνομαι να κάνω 200 πράγματα. Όχι, να κάνεις 10 και σωστά. Ναι. Αυτή είναι η κυρική μου γνώμη και έτσι αγγλικό να πω. Λείπει ο Ιωαννίδης, πες μου τώρα τη σκηνοθέτηση. Έτσι σας κάνει. Τώρα πριν την παρεμιέρα δεν λες για κανέναν. Είναι όλοι καλοί. Όχι, να ακούσω ο Λευτέρης μετά. Όχι, πραγματικά τώρα τι να πεις, παιδί μου, κοίτα, ο Λευτέρης έχει ένα φοβερό ταλέντο. Ξέρουμε ότι είναι ταλέντο, είναι ένας αγαπημένος. Δεν τελείωσε την πρότασή μου. Έχει ένα φοβερό ταλέντο στο να βρίσκει ανθρώπους δίπλα του και να συνεργάζεται, να φτιάχνει ωραίες συνεργασίες. Δηλαδή να φέρνει ανθρώπους κοντά που μπορούν να παράξουν και να είναι δημιουργικοί στην πρόοδο. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το μισό της δουλειάς, λένε κάποιοι. Είναι το 50% της δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και διευθυντής εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Όχι, εννοείται. Πες μου λίγο, πες μάλλον στο κοινό, πότε θα έρθουν και ποιες μέρες, ποιες ώρες να σας δουν. Λοιπόν, ξεκινάμε την Παρασκευή, που είναι αυτό. Είναι. Το οποίο είναι μεθαύριο. Δεν ξέρω πότε πέφτει κιόλας το πότε θα βγει αυτό. Αλλά την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ξεκινάμε και θα παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή εδώ στο Δημοτικό Θέατρο τις κλασικές ώρες που παίζουν τα κεντρικές σκηνές. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε Τετάρτη απογευματινή, Πέμπτη Παρασκευή βραδινή, Σάββατο έχουμε διπλή απογευματινή και βραδινή. Η Κυριακή, καλά το Σάββατο θα είναι άστο. Δεν θα έρθει Σάββατο, παιδιά, να σκεφτώ. Μην το λες. Για μας είναι κούραση, αλλά από την εμπειρία μου πολλές φορές, επειδή έχεις αυτό το τις πρώτες παράστασεις, η δεύτερη είναι πιο χαλαρός, λόγω της κούρασης, μπορεί να γίνουν πράγματα μοναδικά. Μου έχει τύχει δηλαδή. Και να προκύψουν φοβερές, πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, παρόλο που θα έλεγες είναι κουρασμένοι, καθόλου. Και την Κυριακή έχει αυτό και... Είσαι χαρά, είσαι στην πρίζα. Τώρα φαντάζομαι να παίζεις, είναι και δύο ζωγαλικά 6 ώρες μαζί με το διάλειμμα, ας πούμε, δύο παραστάσεις. Δηλαδή μισή ώρα μέχρι να ξεδρώσει το μπουζάκι και το ξαναφορέσεις. Είναι λίγο ζώρικο αυτό. Φοράμε και μπουζάκι βυθιακό. Αυτό είναι από μέσα και έχει αποκαλύψεις και το φορέσει ειδικά για πρόμις. Στο κοινό είναι μικρή υπόσχεση. Έχουμε να δούμε πολλά. Αργύρης εξάφησε απολαυστικότατος. Θα έρθετε να τον δείτε όλοι. Και φυσικά είναι και ωραίος και σαν γυναίκα τις γυναίκες και είναι και λίγο φοβιόπτης. Ο ήρωας. Ο ήρωας είναι. Ο Φάλσταφ, ναι. Εσύ το καλύτερο παιδί. Ο Φάλσταφ δεν είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι ένας τύπος... Βάλαμε έναν ωραίο να τον παίξει. Ναι, βάλαμε ένα γελίο να τον παίξει. Όπως ακριβώς του έπρεπε αυτό το τύπο. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ένας... μια περίπτωση, ας πούμε, άντρα, που σήμερα, ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου, έχει αρχίσει να κατακρίνεται και σιγά σιγά να πηγαίνει στην άκρη. Δηλαδή, αυτό που λέγανε παλιά, πολύ πεύτουλας, πολύ τυχοδιώκτης, αρκετά υποτιμητικός προς τη γυναίκα, ξέρεις, όλο αυτό το πακέτο. Είναι πολύ πάντως, το λέω και εγώ. Το ξέρω ότι είναι πολύ, δεν υποτιμήθηκε. Είπα ότι έχουμε μια που κατακρίνεται πια. Δεν θεωρείται, γιατί παλιότερα έκανε και μπράβο, αγόρι μου. Άντρας. Ναι, δηλαδή υπήρχε και αυτή η διαστρέβλωση παλιά. Τώρα έχουμε αρχίσει και λέμε ότι παιδιά, όχι, δεν είναι καθόλου το καλύτερο αυτό. Σοβαρευτείτε, ας πούμε. Εντάξει, ας τελειώσετε το παράδειγμα. Είναι ένας τέτοιος τύπος. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο ξέρεις, χαίρεσαι που την πατάει στη σκηνή. Χαίρεσαι που νομίζει ότι είναι κανένας φοβερός και στην πραγματικότητα αυτό είναι το θύμα. Γίνεται θύμα της όλης της ιστορίας. Κορίτσια, έτσι είναι ο πραγματικός άντρας. Υποστηρίζει τις γυναίκες, δεν είναι μισογύνης.
Ο αληθινός, έτσι, γιατί ο ήρωας είναι αυτό που κατακρίνουμε. Να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι άντρες ξεκινάνε από φόβο προς τις γυναίκες μέχρι να καταλάβουν ότι πρέπει να σέβονται γιατί μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνουν. Εμείς μπορεί να είμαστε καλοί σε κάτι, ας πούμε, χειρονακτικό, ας πούμε, σε κάτι αυτό. Μέσα συζητάγαμε, ήμασταν εγώ και ένας τεχνικός. Λέγα, ας πιάσουμε εμείς κανένα βίντεο. Γιατί ξέρεις, βλέπαμε την Ιωάννα Τζάμι που έκανε φτιάξε με δύο κινήσεις ένα υπέροχο ποκάμισο. Ή αυτό. Λέει, κοίτα, μου λέει πάρα πολύ ωραία αυτό. Λέει, αυτό το έραψε σε ένα δευτερόλεπτο, λέει η Ιωάννα. Λέει, εμείς είμαστε άρρωστοι. Λέω, κοίτα τα χέρια μας, λέω. Εμείς να πιάσουμε καμιά βίδα, να σφίξουμε κανένα κατσαβίδι, μέχρι εκεί να πιάσουμε να μην πέσει κανείς από κάτω, μέχρι εκεί λέω μπορούμε. Άσε, αυτά είναι για πιο καλό, πιο ανώτερος από εμάς. Τέλος πάντων, αυτό τώρα, επειδή πιάσαμε και από την κουβέντα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να έχετε και κάθε μέρα sold out. Χτυπήστε ξύλο, να είμαστε καλά, να έρθει κόσμος, να μπορεί να έρθει κόσμος. Ενώ δηλαδή γιατί το χειμώνα σου ξέρει, όλοι μας έχει πέσει θερμοκρατία. Οπότε πρώτα απ' όλα να μπορεί να έρθει ο κόσμος και μετά να έρθει. Έστω και με μέτρα Αργύρη μου που αυτά όχι που για γνωρίζω, το COVID. Α, νόμιζα ότι εννοούσε αυτό. Όχι, εννοούσα για οικονομικά μωρέ οι άνθρωποι. Οικονομικά, δεν σκέφτομαι άλλο κόσμο. Το θέατρο μας έχει λείψει πάρα πολύ. Τώρα ξεφεύγει το θέατρο, μας έχει λείψει πολύ. Στο lockdown είχαμε όλοι ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω συνέχεια. Γιατί για μένα είναι ψυχοθεραπεία με το θέατρο. Επομένως, όπως θα έρθει, γιατί τα προβλήματά του θα τα ξεχάσει εδώ. Με την ανατρεπτική και υπέροχη κομμωδία του Σέξπιρ. Είσαι. Είστε δουλειά, είσαι φοβερή. Οπότε, ερχόμαστε όλοι και βλέπουμε και τον Αργύρη Ξάφη. Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.